Σε επανάληψη οδηγούνται οι δημοτικές εκλογές στο Βελιγράδι, καθώς η προθεσμία της 3ης Μαρτίου για τη συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου απέβει άκαρπη. Οι εκλογές για τον Δήμο της Σερβικής Πρωτεύουσας έλαβαν χώρα στις 17 Δεκεμβρίου, με το Προοδευτικό Κόμμα του Προέδρου Αλεξάνδρου Βούτσιτς να υποστηρίζει ότι επικράτησε, παρά τους ισχυρισμούς παρατηρητών και του συνασπισμού της αντιπολίτευσης περί παρατυπιών τόσο στις δημοτικές όσο και στις βουλευτικές εκλογές. Η συμμαχία «Η Σερβία κατά της βίας» αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα και κάλεσε τους οπαδούς της σε διαδηλώσεις. Ο Σέρβος Πρόεδρος και το κόμμα του απέρριψαν τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για απόπειρα αποσταθεροποίησης της Σερβίας. Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, οι συνθήκες διεξαγωγής των εκλογών δεν ήταν δίκαιες εξαιτίας του συστημικού πλεονεκτήματος του κυβερνώντος κόμματος και της εμπλοκής του Προέδρου. Έκθεση του ΟΑΣΕ μιλά μάλιστα για σκληρή ρητορική, μονόπλευρη κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης, πιέσεις προς δημοσίους υπαλλήλους και κατάχρηση δημοσίων πόρων. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για να διορθώσουμε πολυάριθμες παρατυπίες που διαπιστώσαμε και εμείς και πολλοί παρατηρητές και ολόκληρο το διεθνές κοινό. Έχουμε μια μάχη για να λύσουμε το ζήτημα με τους εκλογικούς καταλόγους, να τους ανοίξουμε και να τους διορθώσουμε. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αποτελεί ζήτημα μόνο για την αντιπολίτευση, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές πότε θα επαναληφθούν οι εκλογές. Για την αντιπολίτευση πάντως η επανάληψη των εκλογών συνιστά παραδοχή ήττας από το κυβερνών κόμμα.